Επιστρέψαμε. Εμείς πάμε τώρα να δούμε γιατί βγήκε λέει τώρα ο Φίβος Βελιβοριάς και θίχτηκε λέει γιατί μπήκε σε μια φωτογραφία που ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και λογικό είναι, αν θέλεις τη γνώμη μου. Πού λογικό, το πείραξε. Αν δεν τη θέλεις πάλι και αυτό είναι σεβαστό. Έλα ρε τώρα να μας τρελάνε. Είναι άσχημο να χρησιμοποιείται ένα πρόσωπο που δεν έχει. Πάμε να ακούσουμε τι έχει γίνει. Να παρακαλώ, βλέπουμε. Κράτη το πλάνο το γκαράζ, μισό λεπτάκι. Έχετε βάλει γεννητούρια εκεί, στο πλάνο το από πίσω. Μία που ξεγεννάει. Δεν είναι προφητικό πάντως. Μην κάτσεις εκεί πέρα που είσαι τώρα. Μην δεις, σε δείχνει. Γιατί δείχνει πάνω το τοκετό που βγαίνει το μωρό. Αλήθεια. Ναι. Μπορούμε να αλλάξουμε το πλάνο εκεί. Δεν γίνεται. Το Discovery Channel είναι. Κάτι τέτοιο. Δεν σε δείχνουμε προς το παρόν. Μην εκεί που είσαι. Πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε σε ένα τζίφα. Τι πείτε. Ω Παναγία, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Είναι λίγο. Και είναι λίγο, ναι, είναι όμορφο γιατί είναι η στιγμή της γέννησης. Αλλά δείχνει κάμερα ακριβώς πίσω, στο πλάνο που πίσω το κεφάλι του Καράλη, να βγαίνει το μωρό μέσα από τα πόδια της γυναίκας που γεννιέται. Μεγάλη το θαύμα της γέννησης είναι αυτό. Αλλά τέτοια ώρα δεν μπορούμε να δείξουμε λίγο γιατί είναι εικόνες ιατρικές που αυτή την ώρα είναι λίγο δύσκολο να προβληθούν. Πάμε εδώ πέρα λοιπόν να δούμε λίγο τι έχει γίνει με μία καταγγελία για τι έπαθε ο Τζίφας. Τι και αυτός εδώ γέννας, τι γίνεται εδώ. Γιατί γίνεται, μία γεννητούρια που εδώ έλεγε, γεννήθηκε το μωράκι, πάμε. Έτσι. Έλα να μας ζήσει, πάμε. Βγήκε το μωρό, να μας ζήσει, πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε σε σένα Καράλη. Λοιπόν. Γεννήθηκε το μωρό. Τι έχει συμβεί τώρα. Ο γνωστός καλλιτέχνης και τραγουδιστής Φίβος Δελιβοριάς ξέσπασε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς σε ένα τραπέζι που βρέθηκε μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συζήτησαν για τα θέματα που έχουν οι καλλιτέχνες και κυρίως για τα πνευματικά δικαιώματα των Ελλήνων δημιουργών και την ΑΕΠ. Ωραία, δεν βρέθηκε στο τραπέζι. Ναι. Τι ζώνη τραβάει τώρα. Χρησιμοποιήθηκε ένα σποτ από τη Νέα Δημοκρατία που προέβαλε στην αποδελτίωση τύπου που λέμε, στο δελτίο τύπου και εκεί πέρα φαινόταν και το πρόσωπο του Φίβου. Αφού πήγε εκεί, α μην πήγαινε. Σαν να είμαστε λάδι τώρα. Φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μισό λεπτάκι, γιατί θα δουλευόμαστε. Υπάρχει το βίντεο, το δούμε. Το σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει να το δούμε. Για πάτε το δούμε. Ήταν μια συνάντηση διαφορετική από αυτές που έχω καθημερινά. Μια συνάντηση γεμάτη μουσική. Σαββόπουλος, Πορτοκάλογλου, Δρογώσης, Πλιάτσικας, Δελιβοριάς, ο άλλος Φίβος, Αναστασιάδης, ο μαέστρος μας, Χρήστος Νικολόπουλος και οι στιχουργοί Ελένη Γιανατσούλια και Ηλίας Φιλίππου. Τους ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου. Διότι με κάποιους προφανώς δεν έχουμε κοινές πολιτικές αφετηρίες, αλλά μας ενώνει ο κοινός στόχος. Να στηρίξουμε το ελληνικό τραγούδι. Έγιναν πολλά λάθη με τα πνευματικά δικαιώματα, που είναι η βασική πηγή εσόδων για τους Έλληνες δημιουργούς. Λάθη τα οποία μεγάλωσε αντί να λύσει η σημερινή κυβέρνηση, αλλάζοντας τρεις υπουργούς πολιτισμού σε 4 χρόνια και διχάζοντας ακόμα και τους Έλληνες δημιουργούς. Τώρα πρέπει να γίνει μια καινούρια αρχή. Και χαίρομαι ειλικρινά, διότι στη συνάντησή μας άκουσα ότι έχουν όλοι πια τον ίδιο στόχο. Να δημιουργηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες ένας ανεξάρτητος οργανισμός συλλογής πνευματικών δικαιωμάτων. Ένας οργανισμός τον οποίο θα διοικούν οι ίδιοι οι τραγουδοποιοί μας, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς καμία εμπλοκή του κράτους, όπως εσαλμένα πρότεινε η κυβέρνηση. Θα στηρίξω αυτό το στόχο, γιατί όλοι οι δημιουργοί, νεότεροι και παλαιότεροι, πρέπει να μπορούν να ζουν από τη δουλειά. Αυτό λοιπόν είναι το σποτ, εγώ για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Διόλυτα, όταν σε καλεί ο πρόεδρος ενός κόμματος, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Καρατζαφέρης, είτε είναι η Φόφη Γεννηματά, είτε είναι ο οποιοσδήποτε πρόεδρος ή αρχηγός κόμματος και πηγαίνει σε ένα τραπέζι για να συζητήσεις δημόσια και όχι και κλεισμένο το θυρών. Και με την κάμερα πάνω από το και κεφάλι, με την κάμερα σου, πάνω το κεφάλι το σου, τότε τι σε ενοχλεί. Του φώναξε κάποιο κόμμα του κυρίου Βελιβοριά, που πήγε στο Μητσοτάκη και του τράβηξε το κομματάκι που είναι στο αυτή. Γιατί λέει εδώ και ο Μητσοτάκης, είπαμε ότι είμαστε δίκαιοι εδώ. Λέει από άλλες αφετηρίες. Ότι μπορεί να είναι από άλλες. Με λίγα λόγια να. Πολιτικές αφετηρίες ο καθένας. Πολιτικά πιστεύω. Ναι, βέβαια. Εδώ Πάτε, λοιπόν. Δεν θυμάμαι τον Φίβο Δελιβοριά να έχει τοποθετηθεί κομματικά. Μην πάει! Μα, τι... Φίλε, μην πάει τότε. Πα σε μια ανοιχτή συγκέντρωση. Είναι μέλος των. Μην πήγαινε τότε. Να έλεγε δεν γουστάρω το Μητσοτάκη και δεν πηγαίνω. Άμα οφείλει τότε, φάτσε το παίξει. Είναι κάμερα. Έχει ενδιαφέρον να πούμε. Δηλαδή πηγαίνει για παράδειγμα, μισό λεπτάκι, πηγαίνει σε εκδήλωση ενός κόμματος.
που σε έχει καλέσει ο αρχηγό του κόμματο. Ξαναλέω. Είτε είναι Μητσοτάκη, είτε είναι Καρτζαφέρη, είτε φόβη γεννηματά, είτε είναι οποιοδήποτε. Και είσαι στο τραπέζι δημόσια. Και σε τραβάει κάμερα και το ξέρει. Και ζητά. Δεν θα σε δείξει. Δεν είναι δικαίωμά του όμως να λέει ότι δεν θέλω να παίζω σε ένα προεκλογικό σποτ κόμματος. Μα υποτίθεται είναι ένα ρεπορτοζιακό κομμάτι το οποίο έτσι λέει ότι είναι απόψη. Ενημέρωσαν τους καλλιτέχνες ότι μετά αυτό θα προβληθεί ως προεκλογικό σποτ. Γιατί είδαμε και άλλο φάουλ της Νέας Δημοκρατίας να το κάνει το ίδιο με μια εφημερίδα της Σχεδία. Έτσι. Και τι πάει άλλο πράγμα αυτό. Και τι πάει να πει, κύριε Καράλη, προεκλογικό σποτ δηλαδή. Πάει να πει ότι χρησιμοποιούν ναι. κάποιους διάσημους καλλιτέχνες και για να πάρει ψήφους ο Μητσοτάκης από το Σύνοδο Λιβωριά τώρα. Κύριε Καράλη, σας ρώτησα τι είναι προεκλογικό σποτ και μου λέτε καλλιτέχνες. Τον πρόεδρο ενός κόμματος να μιλάει προσπαθούσα να σας πω, αλλά δεν προσπαθούσα να σας πω, κύριε Καράλη, αλλά δεν το να βλέπω Καράλη και Τσίφα, παρακαλώ, κύριε σκηνοθέτα, τους δύο κυρίους. Πάμε. Προσπαθούσα να σας πω, κύριε Καράλη, ότι αυτό, αν θέλετε να το πείτε προεκλογικό σποτ, πείτε το. Οι εκλογές δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη. Άρα προεκλογικό σποτ επίσημο δεν είναι. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνάντησης το οποίο ανακοίνωσε. Ακούστε, σας λέει, ναι. Σας λέει κάτι. Ακούω, μα σημαντικό. Βλέπω το πρόεδρο. Δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα οι εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν πηγαίνει για τις βουλευτικές εκλογές, κύριε Καράλη, αν δεν το γνωρίζετε, και πηγαίνει για πρωθυπουργό. Δεν πηγαίνει για ευρωβουλευτή. Η συνάντηση που έγινε δεν αφορούσε λοιπόν τις ευρωεκλογές. Έτσι ακριβώς. Αφορούσε. Καλά, τώρα, άμα είναι να παίζουμε με τις λέξεις και αυτό να διασκεδάζουμε τις εντυπώσεις, είναι άλλο πράγμα. Μα εσείς διασκεδάζετε τις εντυπώσεις και πόσο δικαίωμα. Παραπάνω ο κύριος Δελιβοριάς και τα δικαιώματά του. Δεν ανθρώπου να λέει ότι δεν θέλω να παίζω σε έναν. Μην πήγαινε, φάτσε εσύ, φίλε. Καλά, λέει, συγγνώμη κιόλας. Όταν είναι τα κύρια μέλη των Ελλήνων δημιουργών, δεν πρέπει να πάει. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πατούλη πήγε στην κοπή τη πίτα του γιου του Καρατζαφέρη. Ελάτε. Και δεν θα έπρεπε να το δει, αφού πήγε. Και μίλησε κιόλα. Και χαίρεται. Είναι πολιτικό. Ο Δελιβοριάς δεν είναι πολιτικό. Είναι τραγουδιστής. Όταν ξαναλέμε εδώ πέρα. Όταν εδώ πέρα λοιπόν συζητά για ένα θέμα το οποίο υπάρχουν οι κάμερες. Και σε έχει καλέσει ο αρχηγός ενός κόμματος. Πέφτει μου, έκατσε στο τραπέζι. Συγγνώμη, είπε μετά ο Μητσοτάκης. Μα ο Μητσοτάκης δεν είπε ότι μπορέσετε με μισό λεπτό. Θα παίξετε σε σπότ μου που θα μιλάω ότι προστατεύω τους Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργούς. Τους ενημέρωσε για τέτοιο πράγμα. Αν τους ενημέρωσε. Συγγνώμη, Δελιβοριά, τι έχει πει. Γιατί πολύ το συνήγορο του Δελιβοριά κάνει εσύ τώρα εδώ. Και δεν ξέρω. Καθόλου του Δελιβοριά. Απλά δεν μου αρέσει ένα κόμμα χύψη κόμμα να χρησιμοποιεί διάσημη. Ενώ μα ήταν ο Τσίπρα, ήταν ο Τσίπρα. Άρα, τότε να αμέφεστε και το ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα πριν τρεις εβδομάδες. Που έβγαλε ολόκληρη ανακοίνωση με καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της ελληνικής δημιουργίας για τη Μακεδονία. Το ξεχάσατε, κύριε Καράλη. Εκεί δεν φώναζε ο κύριος Καράλη. Κύριε Καράλη, δεν σας ακούω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο τι είπατε, κύριε Καράλη. Άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο θέμα. Μάλλον είσαστε σε άλλο πλανήτη εσείς, σε άλλο πλανήτη όλοι οι υπόλοιποι. Είστε στο δικό σου πλανήτη και δεν μπορώ συγγνώμη να καταλάβω πάρα γιατί αβαντάρετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με συγχωρείτε. Γιατί αβαντάρετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε κάτι. Τον... Φυσικά. Τι σε κάτι που εδώ πέρα ένα άνθρωπο. Επειδή συντονίστε τη συζήτηση. Μην απαντήσετε. Σα δίνω δεν θέλω, λέει, το λόγο να απαντήσετε. Σε ένα σποτ. Πού το κακό θα σα δίνω το λόγο να απαντήσετε. Μα τι να το απαντήσω. Ούτε παίρνω το μέρο. Αν του είχε πει ο κύριο Μητσοτάκη. Κυρίου Μητσοτάκη, ούτε Μητσοτάκη. Θα μιλήσω και θα πω ότι βρέθηκα με του δημιουργού και θα κάνω ας πούμε μια ανακοίνωση όπως έκανα. Πέστα, κύριε Καράλη. Τότε αλλάζει το πράγμα. Κύριε Καράλη, τι είπε με λίγα λόγια ο Δελιβοριάς τώρα, γιατί δεν ακούμε την άποψη του Δελιβοριάς, την δική σας άποψη τόση ώρα. Η συζήτηση λες και είσαι, σε έχει βάλει ο Τσίπρας. Τι σχέση το Τσιπράκι εδώ σε βάλε. Τι σχέση έχει, σε παραλέω πριν μια εβδομάδα έβγαλε 115 ονόματα τέτοιων καλλιτεχνών οι οποίοι ήταν υποτίθεται υπέρ τη συνθήκη των Πρεσπών. Εκεί δεν μιλήσατε. Μια χαρά μίλησα. Αν εσείς δεν ακούτε, είναι δικό σας. Τι είπατε λοιπόν, ξαναπείτε το στον αέρα. Λοιπόν, λέει ο Φίβος Δελιβοριάς. Τι είπατε, πείτε μας, που δεν σας άκουσα. Προφανώς δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείς ονόματα ανθρώπων, είτε είναι διάσημοι είτε όχι, για να επωφεληθεί ένα κόμμα κάποιες ψήφους και να εκμεταλλευτεί κάποιους διάσημους. Άρα, μέμφεστε λοιπόν και τα δύο βεβαίως, κόμματα αυτή βεβαίως, τη στιγμή. Είπα εγώ κάτι αντίθετο. Πάμε, κύριε Καράλη. Πείτε τι λέει ο Φίβος Δελιβοριάς για να τελειώνουμε. Πείτε τι λέει ο Φίβος Δελιβοριάς για να τελειώνουμε. Η συζήτησή μας με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως και με τους άλλους αρχηγούς κομμάτων που συναντήσαμε ή θα συναντήσουμε, είχε σκοπό τη στήριξη από όλα τα κόμματα μέχρι να προχωρήσουμε στο καινούριο, καθώς και άλλα αιτήματα ζωτικά για τους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.
Θα ήθελα λοιπόν να διαχωρίσω τη θέση μου από την χρήση της εικόνας μου σε ένα σποτ που κύριος σκοπός του είναι η προεκλογική χρήση. Επειδή δεν έχει δε χρησιμοποιηθεί ποτέ η εικόνα μου σε προεκλογικό σποτ οποιοδήποτε κόμματος, παρακαλώ να αποσυρθεί. Αντιθέτως, πηγαίνω και θα πηγαίνω σε συναυλίες που στηρίζουν σκοπούς ανώτερους από το προσωπικό ή επαγγελματικό μου συμφέρον. Αυτά λέει μέσα σε όλα τα άλλα ο Φίβος Δελιβοριάς, λέγοντας ότι πήγε εκεί γιατί ήθελε να συζητήσει για τα προβλήματα των Ελλήνων δημιουργών, χωρίς να γνωρίζει, όπως αποκαλύπτει, ότι θα παίξει σε προεκλογικό σποτ. Ναι, είχαν κρυφή κάμερα από πάνω από το κεφάλι του και δεν μπορούσε λοιπόν εκεί ο κ. Δελιβοριάς, όταν είναι η κάμερα, να πει: κύριε, εγώ δεν θέλω να με καταγράφει η κάμερα, αποχωρώ και γεια σας. Ή να μην με βάλετε τη φάτσα μου. Εφόσον πήγε. Και ξαναλέμε λοιπόν, όταν πας σε μια ανοιχτή εκδήλωση οποιοδήποτε κόμματος, να ξαναλέω, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε Καρατζαφέρης, είτε Γεννηματά, είτε Κουτσούμπας, είτε, εφόσον πας σε μια τέτοια συνάντηση και οι φωτογραφίες βγαίνουν και τα ονόματα των παρευρισκομένων βγαίνουν και οι φωτογραφίες και, τα βίντεο υπάρχουν και προβάλλονται το. Μην τρελαθούμε τώρα. Μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει. Ακούσαμε τους Έλληνες δημιουργούς τι είπε σε αυτό το σποτ. Τι είπανε μάλλον. Ακούσαμε τον Μητσοτάκη να λέει τα δικά του. Σωστά, λάθος, δεν έχει σημασία. Ακούσαμε κανέναν άλλο να λέει κάτι. Εγώ δεν άκουσα τουλάχιστον. Και φτάνει με τα fake news από όπου και αν προέρχονται. Συγγνώμη, είναι fake news αυτό. Είναι fake news. Τώρα, κύριε Καράλη, όταν χρησιμοποιείτε μια λέξη. Δεν μιλάτε γενικά, συγκεκριμένα θα μιλάτε. Συγκεκριμένα να μιλάτε. Γενικώς δεν υπάρχουν, συγκεκριμένα να μιλάτε. Ποια είναι τα fake news. Όταν έχει fake news. Fake news είναι που λέει ο Μητσοτάκης. Που συναντηθήκανε όλοι μαζί και είπαν αυτά τα πράγματα, είναι fake news. Πάμε τρελάνει τώρα. Θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι. Να υπήρχε fake news του Μητσοτάκη να τον καταγγείλουμε. Δεν μίλησα για αυτό. Αυτό το θέμα μας τώρα. Δεν μίλησα για αυτό. Και εγώ μιλάω για την πιτηρίτιδα. Και γιατί. Για να μην πω για τίποτα άλλο. Μίλησα για τον άνθρωπο τη σχεδία τη εφημερίδα. Εδώ έχει σχέση, εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα, φίλε. Μιλάμε για το συγκεκριμένο φίλε, κύριε Καράλη. Μιλάμε για αυτό το θέμα. Έχετε μπερδέψει. Ό,τι είχα πει πριν. Τη βούρτσα με τη χτένα. Καμία σχέση. Έχετε μπερδέψει τη βούρτσα με τη χτένα. Εγώ μιλούσα για τον άστεγο. Εδώ μιλάμε για τον άστεγο. Που είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αγοράζει συχνά εφημερίδα από μένα, είπε ο Κυριάκος. Και μετά ο άστεγος βγήκε στις κάμερες και είπε πρώτη φορά το βλέπω. Τώρα δεν μου αυτό που λέμε τώρα. Τι σχέση έχει. Εδώ μιλάμε για τον κύριο Δελιβοριά. Εγώ δεν κατάλαβα τι είπατε. Εσείς πριν μιλήσατε καταρχάς για τη συμφωνία των Προσπών, ένα θέμα πριν 2 μηνών. Το οποίο είχε απόλυτη συνάφεια με αυτό που βλέπουμε, κύριε Καράλη. Καλλιτέχνες βλέπουμε τώρα, καλλιτέχνες και τότε. Μέσα στην προεκλογική περίοδο υπάρχουν πολλά φάουλα από τα πολιτικά κόμματα. Εγώ δεν κατάλαβα τι είπατε για τα fake news, κάτι είπατε για τη σχεδία, κάτι είπατε για το καραβάκι. Σε λίγο θα μας πείτε που αρμενίζουμε. Καραβάκι δεν είπα. Δεν ξέρω τι είπατε, αλλά δεν σας κατάλαβα. Ελπίζω οι ότι αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης μια εφημερίδα σχεδία. Είναι η εφημερίδα που βγάζουν οι άστεγοι. Ναι. Έβγαλε μετά δελτίο τύπου η Νέα Δημοκρατία ότι είπε ο άνθρωπος που αγόρασε την εφημερίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω, καθώς από εμένα έρχεται πολλές φορές και αγοράζει την εφημερίδα. Και βγήκε μετά στις κάμερες και είπε πρώτη φορά τον είδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα κάνεις αντιπολίτευση εσύ τώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι. Γι' αυτό θα κατηγορηθείς, κύριε Καράλη. Δεν με ενδιαφέρει. Διότι να όταν μιλάς για fake news και για όλα αυτά που λες, γι' αυτό θα κατηγορηθείς. Όποιον έχω μπροστά μου λέω την αλήθεια. Ναι, ναι, όλη την αλήθεια. Αυτή σα το όνομα, αυτή τη αλήθεια. Έχουμε ακούσει τι μεγαλύτερε τρολιέ για να χρησιμοποιήσω και το λεξικό. Εσείς γιατί καίγεστε τόσο για τη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη. Γιατί καίγεστε τόσο. Θα έπρεπε να ντρέπεστε εγώ ή εσείς. Αυτό. Εγώ δεν καίγομαι για καμία Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν κύριε Καράλη. Εγώ καίγομαι όταν ακούω βλακίες. Ούτε με πολιτικούς αρχηγούς. Λαϊκά μιλάμε εδώ πέρα και τα βγάζουμε στη φόρα. Και όταν ακούω να λέτε βλακίες, θα σας το πω πλέον. Μα τον υπερασπίζεστε περισσότερο για τον Άδωνη. Ποιον υπερασπίζομαι, κύριε μου. Ποιο? Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για σοβαρά ένα μιλάτε. Το δίκαιο υπερασπίζομαι. Σε ό,τι σας είπε ο κύριος Καμπούρης, είτε ήταν ο Καρατζαφέρης, είτε ήταν ο Μητσοτάκης, είτε ήταν οποιοδήποτε, εφόσον υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, τι ζητάς θα αρέσει, κύριε. Και εσείς μας και κάνετε εδώ πέρα. Είπες στους καλλιτέχνες ότι θα παίξει αυτό το υλικό σε προεκλογικό μου σποτ. Κύριε, αφήστε τα προπαγανδιστικά παιχνιδάκια σου. Προπαγανδιστικά, όταν δεν έχετε τι να πείτε, ξέρετε, λέτε τα δικά σας, εκφράσεις που χρησιμοποιούσατε λοιπόν, πριν 30 χρόνια, καθώς είστε και λίγο μεγαλύτερος από εμένα.
Τώρα τι πάτε να πείτε ότι είμαι 30 χρόνια μεγαλύτερος από τα μυαλά σας. Αλλάζουν. Ποια μυαλά, μωρέ, αλλάζουν. Θεωρείτε ότι έχετε προοδευτικό νου. Θεωρείτε ότι έχετε προοδευτικό νου. Ναι, γιατί δεν μπορείτε να δεκτείτε και μου μιλάτε για ηλικία. Πόσο χρόνο είστε, κύριε? Δεν μπορείτε να δεκτείτε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει κριτική χωρίς να υποστηρίζει ένα κόμμα. Κύριε, πόσο χρόνο είστε? 30, γίνομαι τη Δευτέρα. Γίνεστε 30. Και επειδή εγώ είμαι στα 40 μπήκα, μας χωρίζει τέτοιο χάσμα. Απλά δεν μπορείτε να δεκτείτε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μιλήσει αντικειμενικά χωρίς να υποστηρίζει κάτι. Αυτό σας είπα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η αντικειμενικότητα την οποία ευαίζεστε. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η αντικειμενικότητα? Ότι λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε... Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω κάτι ή ότι κάνω αντιπολίτευση σε κάποιον. Αχ, για να κάνω αντιπολίτευση Καραλή, θα πρέπει καταρχάς να ανήκω κάπου. Αχ, ανήκω κύριε κάπου. Καραλή. Σίγουρα δεν ανήκετε κάπου. Και το ρεπορτάζ μου και την άποψή μου. Ξέρετε, μην είναι κύριε Βαμβακά, να πείτε τον κύριο Βαμβακά. Ότι όταν πάτε σε ένα χώρο και καλύπτετε από την τηλεόραση, περιμένετε να δείτε το πρόσωπό σας, το όνομά σας, ότι βρεθήκατε εκεί. Βεβαίως. Αν εκείνος ο κύριος είχε πρόβλημα, να έλεγε από την αρχή, δεν θέλω να πείτε το όνομά μου και δεν θέλω να δείξετε το προσωπάκι. Εκείνη τη στιγμή. Εκείνη έτσι τη στιγμή. Ακριβώς, κύριε Βαμβακά. Είχε υποχρέωση να φύγει. Αφού δεν το έλεγε. Και η έφευγε. Σε ένα τραπέζι, σε ένα τραπέζι. Καλά τα λέει, κύριε Βαμβακά. Σωστά τα λέει. Σωστά τα λέει. Φεύγεις, ή το όχι, να κάτσει από όσο δεν θέλω να. Ή πάρε δρόμο και φύγε. Ή πάρε δρόμο και φύγε. Όπω λέει μετά ο κ. Σουβανεσιάν. Ή πάρε δρόμο και φύγε. Φεύγεις μόνος. Αν είχαν ενημερωθεί και κάθισαν ότι θα παίξουν σε προεκλογικό σποτ, τότε καλώς. Σας ξαναλέω, δεν έχουμε εκλογές. Δεν το καταλαβαίνετε. Τι δεν βλέπετε? Τι δεν γνωρίζετε? Ένα πολιτικό είσαστε άσχετο. Άμα σας ενοχλεί η λέξη, ένα πολιτικό. Εσείς είστε άσχετος. Εγώ είμαι άσχετος που σας λέω ότι δεν έχουμε εκλογές ακόμα. Και φωνάζετε. Μα δεν μπορώ να ακούω άλλες βλακίες, κύριε Καμπούρη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συντονίστε τη συζήτηση. Έχουμε εκλογές και δεν το γνωρίζω, κύριε Καμπούρη. Προκηρύχθηκαν. Όχι. Προκηρύχθηκαν εκλογές. Όχι. Άρα λοιπόν τι συζητάμε, τι μας λέει για προεκλογικό σποτ ο κύριος? Πολιτικό σποτ, πώς θέλεις να το πω? Εκλογές δεν έχουμε, δημοτικές και ευρωεκλογές. Πλάκα μου κάνει. Δεν προκηρύχθηκε. Όταν είναι να έρθουν οι εκλογές θα σας ενημερώσουμε, κύριε Καράλη, και θα σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία αν πολιτευτείτε με κάποιο σποτ. Από κάπου θα υπήρξε. Γιατί προφανώς για να έχετε τέτοια πρεμούρα, μάλλον κάτι σημαίνει. Να πάτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη, τόσο εγώ θα χαιρετήσω και τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα και όλους. Εσείς να δούμε ποιον θα χαιρετήσετε και πόσοι θα σας χαιρετήσουν. Ωραία, δεν έχω ανάγκη κανένα πολιτικό αρχηγό. Κύριε Καράλη, ο Τσίπρας μπορεί να αναβάλει και αυτές τις εκλογές. Μέσα, μένουμε εδώ πέρα. Τι του είπατε τώρα? Ο κάθε ένας κατάλαβα. Νομίζετε. Βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάμε για να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε. Πάμε να σας στείλουμε να πάτε μια βολτίλα όλοι μαζί στα λαδάδικα της Αθήνας. Σάββατο βράδυ, μεγάλη γιορτή. Ένα μεγάλο γλέντι.